κλασική φιλόλογος, νομικός, με αξιοσημείωτη πορεία στο χώρο της δημοσιογραφίας. Η κυρία Βίκη Φλέσα, υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, είναι κοντά μας. Να τη δούμε. Καλησπέρα σας, κυρία Φλέσα. Καλησπέρα, κυρία Σαλαπάτα. Καλησπέρα, κυρία συνάδελφε. Τι κάνετε? Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτήν την συνομιλία. Λυπούμαι που δεν μπορώ να είμαι διαζώσης και οι συνθήκες είναι κάπως παράδοξες, γιατί βρίσκομαι στην άλλη άκρη της Ελλάδος, στις Σέρες συγκεκριμένα, οπότε μπορούμε να συνομιλήσουμε χάρη στην τεχνολογία. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας αρχικά και θέλω να σας ρωτήσω, έτσι ξεκινώντας, τι είναι αυτό που σας όθησε να μπείτε σε αυτήν την απαιτητική κούρσα, στην κούρσα των ευρωεκλογών? Ναι, είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας. Πράγματι είναι πολύ απαιτητική, γιατί θα γνωρίζουν οι φίλες και οι φίλοι που σας παρακολουθούν ότι είναι σε όλη την επικράτεια κοινό το ψηφοδέλτιο. Αποφασίζουμε δηλαδή να επιλέξουμε έως 4 εκπροσώπους μας από όλη τη χώρα. Είναι ενιαίο και θα ήθελα να ζητήσω από τις φίλες και τους φίλους να μου δώσουν έναν από τους 4 σταυρούς, τον τελευταίο σταυρό, για την παιδεία και τον πολιτισμό. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια της δημοσιογραφίας κατάφερα να έχω εντός μου μία πρίκα, μία ευλογία από ανθρώπους οι οποίοι με τίμησαν στην εκπομπή μου, κάθισαν απέναντί μου στα άκρα, μου διηγήθηκαν ιστορίες, η επιστημοσύνη τους με βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβω, να έχω αντιληφθεί τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει και έχω καταλήξει στην πραγματικότητα ότι η σχέση μας με τον πολιτισμό, η σχέση μας με την παιδεία, η σχέση μας με τον άνθρωπο είναι στην πραγματικότητα οι ψυχικές συντεταγμένες των πολιτών της Ευρώπης. Η Ευρώπη πρέπει να επιστρέψει στον άνθρωπο με το α κεφαλαίο, αυτό είπα και κατά την παρουσίαση των υποψηφιωτήτων, και θα ήθελα αυτή τη γνώση, την οποία έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, να την κάνω πράξη. Αυτός ήταν ο λόγος που επεδίωξα αυτήν την διαδρομή και το 2019, με τίμησαν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες με 150.000 σταυρούς, γιατί νομίζω ότι αντελήφθησαν πως η ωραιότερη φορεσιά της πατρίδας μας είναι ο πολιτισμός και η πιο γερή της αρματοσιά είναι η παιδεία. Και μιλώντας τώρα στην Κρήτη, σε έναν από τους αρχαιότερους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς, ο Κυκλαδικός και ο Μινωικός πολιτισμός, και μάλιστα ο Μινωικός σε αυτήν του την έκταση, θα πρέπει να λάμψει ο πολιτισμός στην Ευρώπη. Αυτό θα ήθελα να διακονίσω. Τα 4 P, όπως λέω, την παιδεία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την πρόνοια. Και όταν λέω πρόνοια, εννοώ πως θα πρέπει να υπάρξουν κονδύλια, προγράμματα, τα οποία να στηρίξουν την ευαλωτότητα του ανθρώπου. Δηλαδή τα πρώτα χρόνια του βίου μας, που είναι και τα κρισιμότερα. Ακούγα νωρίτερα, κυρία Σαλαπάτα, στο δελτίο σας, τα προβλήματα αυτά. Η ψυχοπαθολογία, ειδικά μετά την περίοδο του εγκλεισμού, έχει βγει στην επιφάνεια. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι η κατάθλιψη και γενικώς οι ψυχικές νόσοι θα είναι σε μερικά χρόνια τα πρώτα νοσήματα. Άρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η κοινωνική, η πρόνοια, η κοινωνική Ευρώπη, το πρόσωπο το κοινωνικό της Ευρώπης και η στήριξη των 5 πρώτων χρόνων του βίου μας. Εκεί που είμαστε ευάλωτοι, εκεί όπου τίθενται τα θεμέλια, άρα θα πρέπει να δοθούν κονδύλια για να δημιουργηθούν δημόσιες δομές, ούτως ώστε να μπορούν οι γονείς, οι νέοι γονείς, να αφήνουν εκεί τα παιδιά τους, να μαθαίνουν τα παιδιά τη γλώσσα, τη μουσική, τη ζωγραφική, το θέατρο. Και επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν και δομές για την τρίτη ηλικία, γιατί θα ζούμε πάρα πολλά χρόνια και πρέπει να μπορεί να διασφαλιστεί το ευζήν και το ευπράτην. Ξέρετε, οι μεγάλοι άνθρωποι όταν μεγαλώνουμε χάνουμε την νιώτη μας, αλλά αποκτάμε σοφία. Αυτή η σοφία θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Και διεθνείς έρευνες δείχνουν πως όταν υπάρχει συνύπαρξη, αλληλοπεριχώρηση των βρεφών, των ηπίων με τους μεγάλους ανθρώπους, τους παππούδες και τις γιαγιάδες, αυτό δρά ψυχικά πολύ ευεργετικά εκατέρωθεν και για τα νήπια και για τους μεγάλους ανθρώπους. Τα ζητήματα που θέτεται είναι πρώτης γραμμής, παιδεία, πολιτισμός, πρόνοια, σε μια δυσκίνητη όμως Ευρώπη, η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολλές προκλήσεις και εξαρτήσεις σε πολύ σοβαρά πεδία, όπως το ενεργειακό και το αμυντικό σκέλος. Πόσο εύκολα μπορούμε να προωθήσουμε αυτή την ατζέντα στην οποία μόλις αναφερθήκατε?
Ναι, είναι πολύ σοφή η παρατήρησή σας. Κοιτάξτε, φυσικά και τα μεγάλα ζητήματα είναι τα αμυντικά και τα ενεργειακά. Για τα αμυντικά ζητήματα θέλω να πω ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, προωθεί και διαπραγματεύεται το ευρωομόλογο για την άμυνα. Αλλά να σας πω, εάν καταφέρουμε να γίνουμε το πολιτιστικό λίκνο των Ευρωπαίων, εάν καταφέρουμε δηλαδή να φτιάξουμε θερινά σχολεία, να δημιουργήσουμε τους νέους φιλέλληνες, να έρχονται εδώ, στην πατρίδα μας, στην Κρήτη, που έχουμε τον ωραίο καιρό, το ωραίο φαγητό, τα παιδιά τους, οι γονείς τους των Ευρωπαίων, πολύ πιο εύκολα πείθονται, ξέρετε, να επενδύσουν στη χώρα. Σε σχέση με την ενέργεια, αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σοβαρό, σχετίζεται άμεσα με το περιβάλλον, το νερό. Θα πρέπει η Ευρώπη να λάβει δράση αμέσως, γιατί όντως η παρατήρησή σας είναι σωστή, οι ρυθμοί είναι βραδείς. Είναι βραδικίνητη η Ευρώπη και δυστυχώς στα ζητήματα της κλιματικής κρίσης, το βλέπουμε, βρισκόμαστε στο και πέντε, όχι στο παραπέντε. Το ζούμε. Αυτή τη στιγμή η Κρήτη, από ό,τι διαβάζω, έχει πνιγεί στη σκόνη. Εμείς εδώ έχουμε βροχή. Ξεκινάμε το πρωί φορώντας παλτό και το μεσημέρι χρειαζόμαστε μαγιό. Άρα είμαστε δυστυχώς σε μια κατάσταση που ελπίζω να είναι αναστρέψιμη και έχουμε ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας, γιατί ξέρετε, κυρία Σαλαπάτα, τα περισσότερα χρόνια έχουμε συμπεριφερθεί σαν να είμαστε ιδιοκτήτες αυτού του κόσμου, ενώ είμαστε ενοικιαστές. Και βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα αυτής της αυτοαναφορικότητας της συμπεριφοράς μας. Άρα, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα ζητήματα, αυτά που θίξατε, το ενεργειακό, το περιβάλλον, η άμυνα, αλλά και η κοινωνική πρόνοια, που για μένα είναι μείζον. Ξέρετε, ο άνθρωπος με το αλφα κεφαλαίο πρέπει να βρει τη θέση του στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη είναι ακριβώς αυτό. Είναι τα δικαιώματα, είναι η ελευθερία, είναι ο σεβασμός. Εάν αυτά δεν γίνουν κατανοητά και δεν επενδύσουμε στην ανθρωπιστική παιδεία και την επιστροφή στον άνθρωπο, αυτό που λέω έρχεται από το μέλλον. Δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον. Η τεχνοκρατία χρειάζεται, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να επιστρέψουμε στον άνθρωπο. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό το κίνημα του ευρωσκεπτικισμού και ο λαϊκισμός. Τι λένε οι άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούν την Ευρώπη? Λένε ότι καλοί είναι οι τεχνοκράτες, αλλά εμείς δεν θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε δράσεις οι οποίες να αφορούν στον άνθρωπο. Το λένε με ένα διαφορετικό τρόπο, με ένα αρνητικό πρόσημο, αλλά στην πραγματικότητα το αίτημα είναι αυτό. Άρα, εμείς θέλουμε ισχυρές συμμαχίες μέσα στην Ευρώπη, θέλουμε τους καλύτερους εκπροσώπους μας και να πάμε εκεί με πνεύμα σύμπνοιας. Οι 21 ευρωβουλευτές που θα επιλεγούν από τον ελληνικό λαό και που εύχομαι και προσεύχομαι να είναι άξιοι εκπρόσωποι μας, πρέπει να είναι η εθνική, βεβαίως, η εθνική Ελλάδος. Πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι ενωμένοι, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, γιατί ζητώ από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να με εμπιστευτούν. Θέλω να διακονήσω την παιδεία, το πολιτισμό, το περιβάλλον και την πρόνοια. Θέλω να αποδείξω ότι μπορεί να πορευτεί κάποιος στην πολιτική με τον ίδιο τρόπο, σε μνήνομαι να πω, που έχω πορευτεί στη δουλειά μου μέχρι τώρα, δηλαδή με σοφροσύνη, αφοσίωση στην ποιότητα και εντιμότητα. Χρειαζόμαστε άξιους εκπροσώπους και θα ήθελα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να μου δώσουν αυτή την ευκαιρία, έναν από τους 4 σταυρούς, τον τελευταίο, για την παιδεία και τον πολιτισμό. Ωστόσο, κυρία Φλέσσα, το κλίμα δεν παραπέμπει σε ευρωεκλογές. Δηλαδή, κανείς δεν μιλάει επί της ουσίας για την Ευρώπη. Περισσότερο όλα θυμίζουν εθνικές, βουλευτικές εκλογές. Έχετε δίκιο. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό. Και ξέρετε, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει ένα έλλειμμα ενημερώσεως. Εμένα με εντυπωσιάζει, κυρία Σαλαπάτα. Με εντυπωσιάζει πολύ ότι πολλές και πολλοί, είμαι σε περιοδεία τώρα, με ρωτάνε, εδώ κατεβαίνεις? Μου κάνει εντύπωση που δεν ξέρουν ότι είναι ενιαία η περιφέρεια, ότι ψηφιζόμαστε σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρουν ότι πρέπει να σταυρώσουμε εντός εισαγωγικών τους υποψηφίους. Είναι διάχυτη η αίσθηση, νομίζω, ότι ο κόσμος αισθάνεται ότι βρίσκεται μακριά από τα κέντρα των αποφάσεων. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι σωστή η παρατήρησή σας και νομίζω ότι ευθυνόμεθα και εμείς οι δημοσιογράφοι και κάνετε καλό που δίνετε χώρο τώρα για την ενημέρωση στις ευρωεκλογές. Ξέρετε,
εσείς που κάνετε και πολιτικό ρεπορτάζ θα το γνωρίζετε, το 70% των νομοσχεδίων τα οποία επικυρώνονται στο Εθνικό Κοινοβούλιο μας, από τους εθνικούς εκπροσώπους μας, στην πραγματικότητα έρχονται από το Ευρωκοινοβούλιο και από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ως οδηγίες. Επικύρωση είναι. Άρα η Ευρώπη μας αφορά και στην πραγματικότητα, να σας πω, μας αφορά και περισσότερο από τις εθνικές εκλογές, γιατί πλέον ως μια χώρα, κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι αποφάσεις λαμβάνονται εκεί. Άρα εμείς αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να ενδιαφερθούμε, να πάμε να ψηφίσουμε, να επιλέξουμε τους καλύτερους εκπροσώπους μας εκεί, στο Ευρωκοινοβούλιο. Και θα ήθελα να είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο, θα ήθελα να με εμπιστευτείτε, για να διακονήσω τον πολιτισμό. Φρονώ ότι ο ελληνικός πολιτισμός δεν έχει εκπροσωπηθεί επαξίως στην Ευρώπη. Και στην πραγματικότητα, ξέρετε κυρία Σαλαπάτα, οι Έλληνες είμαστε αγαπητοί από τον έξω κόσμο για τον πολιτισμό μας. Μας αγαπάνε περισσότερο από ό,τι αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας. Γιατί εμείς πολλές φορές είμαστε αχθοφόροι αυτού του πολιτισμού. Δεν τον αγαπάμε τόσο πολύ. Και δεν δίνουμε σημασία στο πώς θα μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε. Ο πολιτισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και τον τουρισμό, καθώς το μεγαλύτερο μέρος, ένα 30% του ακαθαρίστου του εθνικού προϊόντος, προέρχεται από τον τουρισμό. Η Ελλάδα είναι ο τόπος συναντήσεως στην πραγματικότητα όλων των ανθρώπων οι οποίοι ομνίουν στις αρχές του ανθρωπισμού. Η Ευρώπη άλλωστε που είναι η ανοιχτομάτα κόρη, η κόρη με τους ευρύς οφθαλμούς, που βασίζεται. Βασίζεται στην αρχαία ελληνική σκέψη, στο ρωμαϊκό δίκαιο και το χριστιανισμό. Αυτές είναι οι συντεταγμένες, αυτά είναι τα θεμελιά της. Και εμείς ως Έλληνες είμαστε σε προνομιακή θέση. Κυρία Φλέσσα, εγώ να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Εγώ, κυρία Σαλαπάτα, εύχομαι καλή Ανάσταση σε όλες και σε όλους.